γεννηθεί ο Πάπα Χρήστος. Θα είναι μαζί μας η τελευταία μέρα αυτής της εβδομάδας, γιατί θέλω μαζί να κλείσουμε αυτής της εβδομάδας που είμαστε στον αέρα τηλεοπτικά, για να ευχηθούμε μαζί χρόνια πολλά, να πούμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, έτσι. Και δεν θα μπορούσα χωρίς τον Πάπα Χρήστο μας, που κι εσείς τόσο πολύ τον αγαπάτε. Λοιπόν, έχουμε ένα προβληματάκι με το Skype, άρα θα συνδεθούμε πρώτα τηλεφωνικά. Έχουμε τηλεφωνικά τον Πάπα Χρήστο. Είμαι εδώ, είμαι, καλημέρα. Καλώς τον, καλημέρα Πάπα Χρήστο μου. Μα τι γίνεται, αυτή η τεχνολογία καλημέρα, σήμερα μας κάνει θεματάκια. Καλημέρα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, είναι και τα διαβολάκια τα οποία βάζουν την ουρίτσα τους. Αλλά εμείς δεν μασάμε από αυτά όμως. Όχι βέβαια, δεν μασάμε. Γιατί και τηλεφωνικά σας έχουμε μαζί μας και η ενέργειά σας είναι το πιο σημαντικό. Εν τω μεταξύ προσπαθούμε για να συνδεθούμε για να σας έχουμε και εικόνα, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Όποτε πάρουν θα απαντήσω. Μάλιστα. Πώς είστε, λειτουργήσατε σήμερα το πρωί? Λειτουργήσα, ήρθαν και κάποιοι εδώ από την περιοχή με χωριουδάκι. Κοινώνησαν, μιλήσαμε λίγο, κάποιοι εξομολογήθηκαν. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά τον επιτάφιο, έτσι να είναι όλα όμορφα. Και προχωράμε, είπαμε προχωράμε. Αυτή τη μεγάλη εβδομάδα θα αφαιτούμε να τα ζήσουμε, να τα χορτάσουμε, να τα απολαύσουμε. Δεν θα μασάμε από τα δύσκολα. Έτσι. Τα δύσκολα στη ζωή πάντα έρχονται. Τυχερός ο άνθρωπος που δεν μασάει. Τυχερός ο άνθρωπος που δεν μασάει. Ακριβώς. Για μένα σημαίνει ότι έχει δύναμη ψυχής. Άλλωστε, έχουμε έναν Χριστό που μας λατρεύει. Ένα Χριστό που είναι τρελά ερωτευμένος. Πόσο αγάπησε, λέει ο Θεός, τον κόσμο, που έστειλε το γιο του ή να σταυρωθεί. Τι υπέροχο πράγμα να δίνει το γιο του για να σταυρωθεί. Να δίνει τον μονάκριβο γιο του για να σταυρωθεί. Και να νομίζουν οι άνθρωποι ότι σκοτώσαν το Θεό, και εκεί που το νομίζαν ότι σκοτώσαν το Θεό, ήρθε ο Θεός. Ήρθε η Ανάσταση. Και σπάει τα δεσμά του άλλου. Σπάει και μάλιστα, μπορούν να πάρουν πάντως πες του στο Skype, διότι ακούνε, έχει ακούνε ανοίξει, αλλά προστά να πάρουμε, ναι. Προσπαθούν. Ναι, σπάει τα δεσμά του θανάτου. Τι φοβερό, μέχρι μιλάμε για χιλιάδες χρόνια, τι έψαχνε ο άνθρωπος? Έψαχνε να δει τι γίνεται πέρα από το θάνατο, τι υπάρχει, ζει, υπάρχει, χάνεται η ύπαρξη, ξαφανίζεται, εξαϊλώνεται. Και όμως ο άνθρωπος... Ακούω εκεί, κάτι σας χτυπάνε, εμείς είμαστε. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Συνδεθήκαμε. Συνδεθήκαμε. Να το! Κλείστε, Παπα Χρήστο μου. Παπα Χρήστο μου, κλείσε τον ήχο από το κομπιούτερ μόνο. Από τον υπολογιστή τον ήχο. Εντάξει. Θα το κλείσω, πες τους. Ναι, τέλεια. Πες τους ότι θα το κλείσω. Ναι. Τέλεια, σας έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είμαστε καλά, να έχουμε χαρά, να έχουμε ομορφιά, να έχουμε ευτυχία. Να αφαιθούμε στον Χριστό μας, να μας αγκαλιάσει και να μας δώσει και σε εμάς. Τιμάζεται να πάει στο μαρτύριο και σκέφτεται τους μαθητές του και λέει, τώρα λέει που εγώ θα πάω εκεί στο μαρτύριο, θέλω εσείς να μην φοβηθείτε, να μην σκορπιστείτε. Θέλω να είστε χαρούμενοι. Σκέφτεται τη χαρά των μαθητών του ενώ ανεβαίνει στο σταυρό. Έτσι. Σκέφτεται να μην πονέσουν. Σκέφτεται να μην χαθούν. Σκέφτεται ενώ ξέρει ότι ένας από αυτούς θα τον προδώσει. Ακόμα όμως και αυτόν του δίνει μια τελευταία ευκαιρία, αλλά ο Ιούδας όμως δεν την παίρνει την ευκαιρία. Προτιμάει τα 30 αργύρια. Γιατί λέει το γλωσσόκομο είχε το πουγγί και τα βαλόμενα εβάσταζε, τα έπαιρνε. Αυτός πρόδωσε τον Χριστό και μάλιστα τον πρόδωσε
με φίλημα. Ακριβώς. Γιατί είχε δώσει σύνθημα «Ον φιλίζω, αυτός εστί, να τον συλλάβετε». Mm-hmm. Έτσι τον πρόδωσε, με φίλημα. Ο Χριστός τον αγαπούσε και αυτός τον πρόδιδε. Και πάμε στον επιτάφιο, και τον επιτάφιο εμείς, ενώ είναι τάφος και άρα πόνος, θάνατος, απώλεια, εμείς τον γιορτάζουμε σαν να είναι ήδη Ανάσταση. Γιατί ο τάφος του Χριστού μιλάει για Ανάσταση. Μιλάει για Ανάσταση. Τα μισά τροπάρια απόψε το βράδυ, ναι, είναι νεκρόσημα, mm-hmm, αλλά όλα τα τροπάρια αύριο το βράδυ, τη Μεγάλη Παρασκευή, χάσαμε τον ήχο. Τι υπέροχο. Ξανά ήρθε ο ήχος. Ναι, ξανά ήρθε. Ναι. Είμαστε ξανά μαζί ήρθε σας. Ο Παπαχρίστος. Και θα πάμε μετά στην ώρα της Ανάστασης με το υπέροχο τροπάριο «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατο πατήσας». Με το θάνατό του πατάει τον θάνατο, νεκρώνει και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Και τα δικά μας μνήματα του καθενός, του δικού μας ανθρώπου, έχει την ελπίδα της Αναστάσεως και της ζωής μέσα. Δεν τελειώνουμε εκεί. Τι υπέροχο αυτό. Με πήρε χθες μια κοπέλα, ναι, δεύτερη εσύ ελπίδα. Είχε τον μπαμπά της άρρωστο στο νοσοκομείο. Ναι. Με έψαχνε μέρες. Mm-hmm. Και με βρίσκει προχθές. Και χθες ο μπαμπάς της έφυγε και μου λέει «Πόση ελπίδα μου έδωσες, παπά, με την κουβέντα σου, που πρόλαβα και μίλησα μαζί σου, που πρόλαβες και μίλησες μέσα από την προσευχή σου με τον μπαμπά και όλα πήγανε τόσο όμορφα και ήρεμα. Ο Θεός μέχρι την τελευταία στιγμή μας κυνηγάει με την αγάπη Του». Με την αγάπη Του μας κυνηγάει. Αυτό ακριβώς. Με την αγάπη Του. Και τι δεν έχει κάνει μας για εμάς. Μα έχισε το αίμα Του, καρδούλα μου. Έχισε το αίμα Του. Τι υπέροχο πράγμα. Τι φοβερό πράγμα. Τι μοναδικό πράγμα. Να είναι τόσο αγαπημένος με όλους μας που να μην το λέει στα λόγια μόνο. Να το σφραγίζει με το αίμα Του. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό το πράγμα. Να το νιώσουμε. Μάλιστα. Τώρα χάσαμε και πάλι την εικόνα. Αλλά, ναι, σας χτυπάνε. Αλλά εντάξει, έχουμε κάποιο προβληματάκι σήμερα. Δεν πειράζει όμως. Είπαμε τα διαβολάκια. Τα διαβολάκια. Έτσι μας είναι, κάνουν διάφορα σήμερα. Δεν μας ενδιαφέρει όμως, γιατί εμείς συνεχίζουμε να έχουμε την επικοινωνία μας. Αυτά τα διαβολάκια θα φύγουνε, καλέ. Θα φύγουνε. Πού να αντέξουν τόση αγάπη. Πού να αντέξουν, Παπα Χρήστο μου, τόση αγάπη. Έτσι, μπράβο. Πείτε μου. Έτσι, μπράβο. Έτσι φεύγουν. Έτσι με την αγάπη φεύγουν τα διαβολάκια. Όσο αγαπιόμαστε οι άνθρωποι, τόσο με την αγάπη μπορούμε να διώξουμε από κοντά μας όλο το κακό. Να μην φοβάται ο κόσμος. Να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει τους Αγίους, να αγαπάει τον συνάνθρωπο και λίγο ταπείνωση παραπάνω και έφυγαν όλα τα διαβολάκια και ήρθε ο Χριστός. Ακριβώς. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος «Ή κάνουμε, λέει, το Χριστό να χαίρεται και το διάβολο να λυπάται, ή κάνουμε τον διάβολο να χαίρεται και τον Χριστό να λυπάται». Πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα. Αυτά που είπαμε. Πολύ μεγάλη σημασία και τόσο... Σας χτυπάνε, σας χτυπάνε τώρα και πάλι. Παπα Χρήστο μου, το Σάββατο το βράδυ, μετά το Χριστός Ανέστη, πάτε και εσείς σπίτι και κάνετε μαγειρίτσα, το τηρείτε αυτό το έθιμο? Βεβαίως, και με τα παιδιά μου και τη σύντροφό μου, τη γυναίκα μου. Βεβαίως, βεβαίως, και το χαιρόμαστε και θα τσουγκρίσουμε όλοι μαζί και τα αυγά
και θα τους κεράσω όλους εδώ πέρα, γιατί η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Αυτό ακριβώς. Αυτό η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από την αγάπη. Ναι. Φαντάζομαι και η Κύπρος το κάνει αυτό. Ναι, είμαστε λίγο διαφοροποιημένα. Δηλαδή, μαγειρίτσα δεν κάνουμε ακριβώς εμείς όπως την κάνετε εσείς, με τα εντόστια και όλα αυτά. Κάνουμε μόνο το αυγολέμονο εμείς. Τη σούπα αυτή την αυγολέμονη. Με το αυγό, το λεμονάκι, το ριζάκι, αυτό. Εμείς είμαστε πιο... Και βράζουμε κοτόπουλο. Πιο ζόρικες στα φαγητά. Πιο ζόρικες στα φαγητά, τι νομίζεις. Και εμείς μην νομίζετε. Και εμείς μην νομίζετε. Το αρνάκι είναι έρχεται την Κυριακή. Όλοι θα το έχουμε με τα παιδιά μου εδώ, με την οικογένεια και με ένα φίλο μας εδώ που είναι κολλητός των παιδιών μας. Μια χαρά. Θα είμαστε λοιπόν. Μια χαρά. Λοιπόν, Παπαχρήστο μου, επειδή έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούμε να συνδεθούμε και με εικόνα. Δεν πειράζει, φτάνει μόνο που σας ακούμε. Εγώ θέλω να ευχηθούμε μαζί στον κόσμο, έτσι. Να πούμε καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση, καρδούλα μου, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Να είναι όλοι γεροί, γεροί. Του χρόνου πιο ελεύθεροι, να έχουμε ανοίξει τα πάντα. Έτσι. Να τρελαθούμε στην Ήπεθρο, στις εκκλησίες παντού. Και αγαπημένοι όλοι, όλοι αγαπημένοι. Και να έρθει ο Χριστός στις ψυχές, στις καρδιές, στη ζωή, στις δουλειές, στην κοινωνία μας, στην πατρίδα μας, στην πατρίδα μας. Και να τα κάνει όλα όμορφα. Αυτό. Αυτό ακριβώς να ευχηθούμε. Παπαχρήστο μου, την αγάπη μας. Να θέλω, καλά. Θα δούμε καλά ένα βίντεο. Θα κλείσουμε με ένα μικρό βίντεο. Θέλω να το δείτε κι εσείς, Παπαχρήστο μου. Είναι ο μικρός Νικόλας, ο οποίος είναι 10 χρονών. 10 χρονών. Από την ηλικία όμως των 2 χρονών, ψέλνει, τραγουδά βυζαντινή μουσική, ύμνους. Τα ξέρει όλα απ' έξω. Έχουμε παίξει και προχθές ένα βίντεο δικό του και ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει για την εκπομπή μας. Είναι από τον Κόρνο, από μια περιοχή της Κύπρου. Θα συγκλονιστείτε από την ερμηνεία του, Παπαχρήστο μου, και από τη φωνή του, αλλά από το συνέστημα που βγάζει. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί να τον δούμε και να νιώσουμε μαζί το συνέστημα αυτό. Έτσι, και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Αμήν σε όλους. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα, με προσοχή, με τους δικούς μας ανθρώπους, αγάπη. Και μόνο αγάπη, αυτό θα πω εγώ, και συγχώρεση. Και να δείτε τη ψυχούλα σας, που θα είναι πιο... θα νιώθετε πιο όμορφα, θα νιώθετε πιο ελαφριά. Άμα την πλημμυρίσετε από αγάπη. Αυτό.